Σταύρος Χριστακόπουλος, Διευθυντής Έκδοσης και Σύνταξης στην εφημερίδα Το Ποντίκι. Κύριε Χριστακόπουλε, καλώς ήρθατε στο News Hub. Καλό μεσημέρι. Το θέμα των ημερών είναι το Κατάρ και επειδή ξέρω ότι έχετε πολύ καλή πληροφόρηση και ρεπορτάζ σφαιρικά, θέλω πέραν της υπόθεσης της διαφθοράς που έχει βγει στην επιφάνεια με την κυρία Καλή, που βέβαια μέχρι την τελευταία στιγμή ισχύει το τεκμήριο της αθότητας, δεν είναι τίποτα τελεσίδικο. Θα ήθελα να μας πείτε λίγο και για τις γεωπολιτικές προεκτάσεις του φαινομένου, αλλά θέλω να ξεκινήσουμε πρώτα από την υπόθεση διαφθοράς. Κοιτάξτε, η υπόθεση διαφθοράς είναι, πώς να το πω, είναι κάτι απολύτως αναμενόμενο. Έχουμε μια Ευρώπη δυστυχώς, ένα ευρωσύστημα μάλλον, γιατί εδώ το θέμα δεν είναι η Ευρώπη, είναι ο τρόπος με τον οποίο διοικείται η Ευρώπη. Έχουμε ένα ευρωσύστημα εξαιρετικά διαφανές. Έχουμε πάρα πολύ συγκεντρωτικό. Φανταστείτε ότι μέχρι πριν από λίγα χρόνια την Ευρώπη τη διοικούσε μια κομισιόν με αξιωματούχους ορισμένους και μη εκλεγμένους και από μια γραφειοκρατία περίπου 16-17 χιλιάδων ανθρώπων, οι οποίοι δεν υπέκυντο σε καμία ελεγκτική αρχή επί της ουσίας. Αυτό το πράγμα έγινε μια προσπάθεια κάπως να διορθωθεί με το να περάσουμε αρκετές αποφασιστικές αρμοδιότητες στο Ευρωκοινοβούλιο, όμως και πάλι εξακολουθούμε να έχουμε ένα πράγμα εξαιρετικά συγκεντρωτικό, το οποίο έχει δύο μεγάλες ασθένειες. Η μία ασθένειά του είναι ότι δεν έχει, πώς να το πω, συζητάμε για μια Ευρώπη και ένα ευρωσύστημα που δεν έχουν εξωτερική και αμυντική πολιτική, οι οποίες είναι κανονικότατα εκχωρημένες στους Αμερικανούς. Τι έχει μείνει για να αποφασίζει η Ευρώπη για τον εαυτό της? Τα λεφτά. Ρυθμιστικές αποφάσεις όλων των ειδών, οι οποίες έχουν στη βάση τους την οικονομία και σχεδόν τίποτε άλλο. Ακόμα και οτιδήποτε μπορεί να θεωρηθεί ότι έχει γεωπολιτικό χαρακτήρα, εστιάζει κατά βάση στα διάφορα επιχειρηματικά deal και κάπου εκεί σταματάει η ιστορία. Δεν είναι τυχαίο ότι έχουν γίνει πάρα πολλές απόπειρες κατά καιρούς επηρεασμού του ευρωσυστήματος από διάφορους εξωτερικούς παίκτες. Πριν από μερικά χρόνια συζητούσαμε για το αν το Αζερβαϊτζάν επηρεάζει τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. Τώρα μας προκύπτει το Κατάρ, το οποίο σήμερα, χθες μάλλον, μαθαίνουμε ότι πιθανότατα το Κατάρ να αποκαλύφθει τυχαία, επειδή παρακολουθούσαν τις προσπάθειες του Μαρόκου να επηρεάσει ευρωπαϊκές αποφάσεις και μάλιστα για θέματα χαμηλότερης σημασίας, όπως αυτά της αλληλείας ή ενδεχομένως κάποια άλλα εμπορικού χαρακτήρα. Αυτό είναι καινούριο στοιχείο που παραδέχεται. Αυτό το σύστημα lobbying των δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων, το οποίο εδρεύει στις Βρυξέλλες και προσπαθεί με άπειρους τρόπους να επηρεάσει ή να κατευθύνει τις ευρωπαϊκές αποφάσεις για ένα καροθέματα, νομίζω ότι περιγράφει τη δυνατότητα που υπάρχει και πιθανώς και τους τζίρους που μπορούμε όλοι να φανταστούμε, οι οποίοι παίζονται πάνω στο τι τελικά αποφασίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, ολοκληρώστε. Και για το εσωτερικό της, αλλά και για τις σχέσεις της με τρίτες χώρες. Επειδή μιλήσατε για lobbying, υπάρχει καλώς εννοούμενο και κακώς εννοούμενο lobbying? Δηλαδή, το lobbying που γίνεται, ας πούμε, στις ΗΠΑ δεν έχει ενδεχομένως την έγκλη ή τη διάσταση που παίρνει στις Βρυξέλλες? Δεν έχει τέτοια χαρακτηριστικά, για τον πολύ απλό λόγο ότι οι λομπίστες, πώς να το πω, υπόκεινται σε κανόνες. Και οι κανόνες είναι σχετικά πολύ αυστηροί. Αν πάρουμε ως μεμονωμένη χώρα τη Γερμανία, για παράδειγμα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα δούμε ότι και εκεί υπάρχουν πολύ σκληροί κανόνες για το τι είδους lobbying γίνεται στο εσωτερικό της δικής τους χώρας. Οι Βρυξέλλες είναι ένα άλλο πράγμα. Είναι εντελώς διαφορετικό πράγμα, το οποίο ακριβώς λόγω του τεράστιου πλήθους των ανθρώπων που συμμετέχουν στη διοίκηση και των άλλων τόσων οι οποίοι επιχειρούν να επηρεάσουν αυτή τη διοίκηση, εύκολα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό το σύστημα είναι διάτρητο, κάτι που άλλωστε ομολογείται από καιρούς καιρών και από διάφορους παρικούντες στις Βρυξέλλες.
Θέλω να μείνουμε λίγο στο γεωπολιτικό πριν να συνεχίσουμε όμως. Η Ευρωβουλή είναι ένας μηχανισμός, είναι ένα όργανο. Δευτερεύον σε ισχύ από την Κομισιόν και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Πιστεύετε ότι η οξύδωση της διαφθοράς έχει προχωρήσει περισσότερο, να είμαστε έτοιμοι δηλαδή και για εκπλήξεις, για μεγαλύτερα ονόματα από τους παραπάνω οργανισμούς? Δεν αποκλείεται, καθόλου δεν αποκλείεται, γιατί άλλωστε είπαμε, είναι μεγάλη η έκταση των δραστηριοτήτων, τεράστιος αριθμός των ατόμων που ασχολούνται με όλα αυτά. Δεν θα το απέκλεια, απλώς έχω την αίσθηση ότι το ευρωσύστημα σε αυτή τη φάση θα κάψει όσο χρειάζεται τον Μπαντσέρι, τον Τζόρτζι, ενδεχομένως την Καϊδί, οποιονδήποτε άλλον βρει μπροστά του. Αλλά δεν το έχουμε δει ακόμη ιδιαίτερα πρόθυμο να θεσπίσει, πώς να το πω, ισχυρούς ελεγκτικούς μηχανισμούς για το τι ακριβώς, για το πώς ακριβώς θα λειτουργούν οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Δηλαδή έχεις έναν κανονισμό που λέει ότι δεν μπορείς να πάρεις ένα δώρο αν είναι πάνω από 160 ευρώ. Μάλιστα. Και την ίδια στιγμή έχουμε το σύντροφο της Καϊχλή, ο οποίος λέει, ναι, ξέρετε κάτι, μα όλο το χρήμα περνούσε από τη ΜΚΟ που είχαμε. Μία ΜΚΟ για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Μάλιστα. Από εκεί περνούσε το χρήμα. Και η ειρωνία είναι ότι η ΜΚΟ είχε τίτλο υπάταξη της ατιμορρησίας. Να, ακριβώς αυτό. Μα βλέπουμε, έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Το έχουμε δει και στα δικά μας, με μη κυβερνητικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν διάφορα, πώς να το πω, έβυχα και θεάρεστα αντικείμενα, μέσα από τα οποία γίνονται παιχνίδια όλων των ειδών. Επομένως, αυτό που νομίζω είναι ότι, όπως παλιά είχαμε τις offshore, τώρα οι ΜΚΟ παίζουν ανάλογους ρόλους ξεπληματικούς. Όχι όλες βέβαια, έτσι. Απλώς χρησιμοποιούνται, όπως δεν είναι παράνομες όλες οι offshore, οι βρώμικες όλες οι offshore. Κατά τον ίδιο τρόπο, λοιπόν, βλέπουμε τώρα τις ΜΚΟ, αρκετές ΜΚΟ ως βιτρίνες διαφόρων παρανόμων δραστηριοτήτων. Αυτό δεν ξέρω αν η Ευρώπη θέλει να το πατάξει. Μάλιστα. Δεν έχω καν ιδέα γι' αυτό, με ποια έννοια. Ότι είναι τόσο πολύ, η Ευρώπη είναι ίσως είναι η πιο πλούσια γωνιά του πλανήτη. Οι αξίες και οι υπεραξίες που παράγονται στην Ευρώπη είναι τεράστιες. Για πάρα πολλούς λόγους, για λόγους πολιτισμού, για λόγους τουρισμού, για λόγους παραγωγικούς, για λόγους υψηλής τεχνολογίας. Οι αξίες γης που συνδέονται με όλα αυτά είναι τεράστιες, πολύ μεγαλύτερες από πολλές άλλες γωνιές του πλανήτη. Βλέπουμε ότι, για παράδειγμα το Κατάρ, όταν θέλησε να βγει από το πολύ στενό του περιβάλλον, πράγμα που κάνουν και άλλες αραβικές χώρες για άλλους λόγους ή παρόμοιους μάλλον λόγους, που προτίμησε να επεκταθεί πρωτίστως στην Ευρώπη. Γιατί εδώ τα λεφτά του παράγουν τεράστιες υπεραξίες. Μπήκε στη Γαλλία, μπήκε στην Αγγλία. Τώρα έχει κάνει μια τεράστια προσπάθεια να μπει στον ενεργειακό εφοδιασμό της Ευρώπης. Ακόμα και οι μετανάστες στην Ευρώπη έρχονται. Θέλω να πω ότι το ευρωσύστημα, δεν έχω την αίσθηση ότι θέλει να βάλει κανόνες, διότι τα οικονομικά παιχνίδια που μπορούν να παιχτούν εδώ πέρα είναι τεράστιου όγκου, τεράστια σημασία. Κατά αυτή την έννοια, κρατάω τις επιφυλάξεις μου. Για να μείνουμε λίγο στο γεωπολιτικό, επειδή κάνατε μια αναφορά, ήταν γνωστή η διείσδυση που είχε κάνει ιδιαίτερο στην Αγγλία στο χώρο του real estate στην αγορά κινήτων, το Κατάρ, με τον περίφημο Εμμύρη. Αλλά τώρα με το σκάνδαλο αυτό βγήκανε πάρα πολλά στοιχεία στη δημοσιότητα, όπως ας πούμε ότι έχει το 6,1% της Deutsche Bank ή το 21% της Siemens ή είναι στην νούμερο 2 γερμανική ναυτιλιακή εταιρεία, έχει μεγάλες μετοχές. Αυτό που παρατηρείται είναι ότι έχει διαφορετική γεωγραφία διείσδυσης και επένδυσης στην κάθε χώρα, δηλαδή στη Γαλλία, όπως είπατε, εκτός τα ακίνητα αγοράζει ομάδες. Αυτό όμως, σε συνδυασμό με το ότι το Κατάρ έχει άριστες σχέσεις... Συγγνώμη, αν μπορούσε να αγοράσει μια αγγλική ομάδα, θα το έκανε. Δεν νομίζω ότι έχουν τέτοια ζητήματα. Δεν διαφοροποιούν ιδιαίτερα τον τρόπο δράσης. Απλώς η αλήθεια είναι ότι σε χώρες όπως η Γαλλία και η Αγγλία, οι επενδύσεις στο real estate, στο Ηνωμένο Βασίλειο και στα χρηματοοικονομικά προϊόντα,
Είναι ανάλογα με το τι ακριβώς, πού ακριβώς επικεντρώνεται η οικονομία κάθε χώρα. Δηλαδή στην η Γερμανία που έχει πάρα πολύ μεγάλη, πώς να το πω, μεγάλη ένταση στην βιομηχανική παραγωγή και επίσης τα χρηματοοικονομικά προϊόντα, προφανώς επένδυσαν εκεί. Οι Γάλλοι, ας πούμε, έχουν μια εξαιρετικά ανεπτυγμένη ποδοσφαιρική βιομηχανία, επένδυσαν εκεί. Όπου υπάρχει δυνατότητα ταχύτερης αναπαραγωγής του χρήματος, προφανώς εκεί επενδύουν. Και έλεγχο, βέβαια, γιατί και αυτό πάει μαζί. Επειδή όμως μιλήσατε για το LNG, δεν ξέρω αν είναι τυχαίο το ότι μετά που έγινε η συμφωνία της Γερμανίας με το Κατάρ για το φυσικό αέριο, με LNG, η συμφωνία μετά από λίγες μέρες ξέσπασε το σκάνδαλο. Και αν το συνδέσουμε αυτό με τις φιλικές σχέσεις, ας πούμε, που έχει το Κατάρ με τη Ρωσία και το Ιράν, που είναι εχθροί των Ηνωμένων Πολιτειών, να υποπτευθούμε, να υπολογίσουμε ότι αυτό ενδεχομένως όλο να είχε και ένα σπρώξιμο παραπάνω από αυτή την πλευρά. Ένα σπρώξιμο θα μπορούσε να έχει υπάρξει παραπάνω, και να σας προσθέσω και ένα πολύ σοβαρότερο λόγο για τους Αμερικανούς, το ότι το Κατάρ τους έκλεισε το Μουντιάλ. Και μάλιστα από ό,τι λένε τα άπειρα διεθνή δημοσιεύματα, αυτό σημαίνει με δωροδοκία. Ναι, για τον πρόεδρο της ΦΥΛΑ λέτε, ναι. Ο οποίος από ό,τι έχω καταλάβει για τα επόμενα 5 χρόνια θα διαδηγεί στο Ιράν, στο Κατάρ. Μάλιστα. Αυτός και η οικογένειά του. Λοιπόν, κοιτάξτε, πράγματι υπάρχουν ένα σωρό λόγοι για να μπορεί να υποθέσει κάποιος ότι η Δύση του Κατάρ του έχει πολλά μαζεμένα. Και όταν λέμε Δύση εννοούμε και τους Αμερικανούς. Διότι πράγματι οι σχέσεις με το Ιράν και τη Ρωσία δημιουργούν πρόβλημα. Είχαν δημιουργήσει πρόβλημα στο παρελθόν, επειδή η βάση αυτών των σχέσεων, ειδικά με το Ιράν, είναι ενεργειακή. Και το Ιράν είναι σαφώς ένας ανταγωνιστής των υπολείπων χωρών του κόλπου. Είχε δημιουργήσει πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο Κατάρ και χρειάστηκαν πάρα πολλές διπλωματικές προσπάθειες ώστε το Κατάρ να επανενταχθεί στην αραβική οικογένεια, να το πω έτσι. Υπάρχουν πράγματι πάρα πολλοί λόγοι, τους έχετε ήδη περιγράψει. Δεν είμαι βέβαιος ότι υπάρχει ντε και καλά ένα τέτοιο δάκτυλο. Σίγουρα εκ του αποτελέσματος οι Αμερικανοί έχουν πάρα πολλούς λόγους να χαίρονται που το Κατάρ εκτίθεται και μάλιστα εκτίθεται, πώς το λένε, με την τεκμηρίωση του ότι αυτή η χώρα προσπαθεί πάση θυσία να εξοραίσει διεθνώς την εικόνα της, ακριβώς για να μπορεί να δίνει, πώς να το πω, να δίνει όθηση στις επενδύσεις στη Δύση. Ωστόσο, θα μπορούσε κάλλιστα, παρότι οι Αμερικανοί, και επαναλαμβάνω, έχουν κάθε λόγο να χαίρονται, θα μπορούσε η αποκάλυψη να είναι τυχαία. Δηλαδή, παρακολουθούμε τον Παντσέρι για το Μαρόκο και πάνω στις εκατομμύρια επικοινωνίες του βρίσκουμε ότι τρέχει ένα πολύ χοντρό με το Κατάρ, το οποίο μάλιστα έχετε και σκάει μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Στον αραβικό κόσμο, τι θέση έχει το Κατάρ, τι συμπάθεια και τι αντιπάθεια στρέφει? Κοιτάξτε, έχει σχέση ανταγωνιστική υπό την έννοια ότι είναι μια χώρα νεόπλουτη. Έχει αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία λόγω των πάρα πολύ μεγάλων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Το μεγάλο του κοίτασμα συνδέεται είναι ενιαίο μάλλον με το κοίτασμα του Ιράν, άρα εκεί έχουν υπάρξει συνεργασίες και μάλιστα και με δυτικές εταιρείες μέσα, προκειμένου να μην υπάρξει εμπόδιο στην εκμετάλλευση των κοιτασμάτων. Αυτοί προσπαθούν επίσης να κάνουν πάρα πολύ γερομπάσιμο μέσω του LNG στην Ευρωπαϊκή Ένωση, άρα υπάρχει ένα ζήτημα ποιος κάνει τελικά το κομμάτι στον αραβικό κόσμο, εμείς η Σαουδική Αραβία. Έτσι, βλέπουμε ότι το Κατάρ, για παράδειγμα, έχει το ισχυρότερο διεθνές ραδιοτηλεοπτικό μέσο. Το Αλτζαζίρα. Ναι. Μέσω του οποίου επίσης κάνει παιχνίδι. Είναι σχέση ανταγωνισμού όπου έχουμε να κάνουμε με πάρα πολύ μεγάλες ενεργειακές πηγές, προφανώς. Ναι, δεν είναι ομαλές σχέσεις. Παρά τα αυτά, και οι Σαουδάραβες και οι υπόλοιποι Άραβες πάντα κάνουν μια προσπάθεια να έχουν το Κατάρ πιο κοντά τους, έτσι, και δεν προτιμούν να είναι απέναντί τους και μάλιστα σε συνεργασία
με ισχυρούς ανταγωνιστές όπως είναι το Ιράν και η Ρωσία. Δηλαδή πάντα θα βλέπουμε ένα πράγμα που θα είναι μια μακριά, μια κοντά, αλλά η τάση των Αράβων θα είναι πάντα να έχουν το Κατάρ μαζί τους. Το λέω αυτό γιατί και τους αδελφούς μουσουλμάνους είχαν χρηματοδοτήσει, οπότε η Αίγυπτος δεν νομίζω ότι έχει τις καλύτερες διαθέσεις. Αλλά όχι, προφανώς δεν έχει, όπως επίσης είναι ένα πρόβλημα για όλους το γεγονός ότι το Κατάρ κάθεται και λίγο στο ζεύγει μια χρεοκοπία του Ερντογάν. Υπάρχει πρόβλημα με την εμπλοκή του Κατάρ στη Λιβύη. Γενικώς κάθε χώρα που προσπαθεί να ξεχωρίσει, να βγει πάνω από μια, πώς να το πω, από μια αραβική ομοφωνία, να την υπερκεράσει, να την αφήσει πίσω της, προφανώς αποτελεί ένα πρόβλημα για όλους τους υπολείπους. Άρα λοιπόν δεν θα χαίρονται μόνο οι Αμερικανοί για το ότι εκτέθηκε το Κατάρ και παγώσανε όλες οι ενέργειες. Και για να κλείσουμε τώρα, επειδή θέλω να το συνδέσουμε λιγάκι και με εδώ με τα δικά μας, παρότι μόλις χθες ο Πρωθυπουργός είπε ότι αναστέλει την πολιτική ιδιότητα της κυρίας Σπυράκη μέχρι να ξεκαθαριστεί το θέμα, γιατί υπάρχει εμπλοκή. Ο κύριος Πάτης, ο οποίος διαγράφει την Νέα Δημοκρατία, νομίζω ήταν πρόεδρος στην Επιτροπή Φιλίας και Συνεργασίας του Κατάρ. Ναι, ναι. Για να το συνδέσω αυτό με το θέμα των επισυνδέσεων. Δεν είναι λίγες οι φωνές και τα δημοσιεύματα που λένε ότι τελικά ίσως υπάρχει λόγος να παρακολουθούνται όσοι διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα. Τουλάχιστον εγώ που είδα αναφορές ήταν αποκλειστικά και μόνο για τους δημόσιους λειτουργούς που έχουν να κάνουν με δημόσιο χρήμα και υποθέσεις κρατικές. Μήπως εν μέρη δικαιολογείται το πλαίσιο των επισυνδέσεων? Κοιτάξτε, δημόσιο χρήμα στην Ελλάδα διαχειρίζονται μερικές δεκάδες, να πω εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι. Αν θέλουμε να πιάσουμε από την κορυφή των Υπουργείων την όλη διάρθρωσή τους, τις εισηγήσεις που γίνονται για τις προμήθειες των Υπουργείων, των δημοσίων οργανισμών, αν πάμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και τα πολλά επίπεδα στα οποία διαχειρίζεται χρήμα, ναι, μιλάμε για πολύ περισσότερους από 100.000 ανθρώπους. Θα τους παρακολουθήσουμε όλους αυτούς? Προφανώς όχι. Άρα, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα, θα έλεγα εγώ. Προφανώς, κανείς δεν μπορεί να είναι υπεράνω της χρηστής διαχείρισης του δημοσίου χρήματος. Εάν λοιπόν υπάρχουν αυτό που λέμε αποχρόντες λόγοι, αν κάποιος, παιδί μου, είναι ύποπτος για μια δραστηριότητα η οποία είναι εναντίον του δημοσίου συμφέροντος, προφανώς θα πρέπει να τεκμηριωθεί, να διερευνηθεί και να τεκμηριωθεί το αν πράγματι παρανομεί ή δεν παρανομεί. Αυτό δεν θα ήθελα να είναι κάτι που πρέπει να το συζητήσουμε. Προφανώς λοιπόν ένας αριθμός επισυνδέσεων θα πρέπει να αφορά δημόσιους λειτουργούς. Καμία αντίρρηση. Όμως, άλλο πράγμα είναι αυτό για το οποίο αυτή τη στιγμή κατηγορείται στο δημόσιο πεδίο η κυβέρνηση και άλλο αυτό το οποίο συζητάμε εμείς. Ναι, εγώ το λέω γενικά, δεν λέω αποκλειστικά λοιπόν, γιατί έτσι αλλιώς στο πλαίσιο που παρακολουθήσω ήταν ο κύριος Αντωνάκης. Παντού στον κόσμο, μα παντού στον κόσμο. Προφανώς όταν υπάρχει οποιαδήποτε υποψία για διασπάθηση, κακοδιαχείριση ή κλοπή, εν πάση περιπτώσει, δημοσίου χρήματος, προφανώς θα πρέπει οι αρχές να επιστρατεύσουν κάθε μέσο που διαθέτουν, το ίδιο και όταν πρόκειται για την εθνική ασφάλεια. Εννοείται ότι δεν μπορεί να αφήνουμε θέματα εθνικής ασφαλείας να τρέχουν χωρίς το κράτος να έχει ιδέα για ό,τι συμβαίνει γύρω από αυτά. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντίρρηση επ' αυτού. Απλώς είπαμε, για άλλο πράγμα κατηγορείται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή και όχι γι' αυτό. Για το οποίο δεν έχει δώσει απάντηση ακόμα. Το πρόβλημα της κυβέρνησης δεν είναι ότι παρακολουθούσε. Αν θέλετε να σας πω την προσωπική μου γνώμη. Προφανώς δεν έχω καμία αντίρρηση να παρακολουθεί. Και να παρακολουθεί κάθε έναν που υπάρχει λόγος να παρακολουθήσει. Το πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι ουδής είναι σε θέση να γνωρίζει για ποιο λόγο παρακολουθεί. Δεν έχει δώσει την παραμικρή εξήγηση. Τα έχει καλύψει όλα πίσω από ένα πέπλο απορρίτου.
δεν διαψεύδει, αυτό είναι το καταπληκτικό, ότι δεν διαψεύδει αυτές τις ατέλειωτες λύσεις που βγαίνουν κάθε τόσο και λίγο. Δεν τις διαψεύδουν ούτε αυτοί που εμφανίζονται ως αντικείμενα ή θύματα, όπως θέλετε πείτε, το παρακολούθησης. Άρα εδώ πέρα υπάρχει ένα ζήτημα. Πολύ μεγάλο. Πώς ακριβώς. Δεν έχουν δοθεί απαντήσεις, ακριβώς, δεν έχουν δοθεί, βέβαια. Και υπάρχει ένα ζήτημα ακόμα. Πόσους παρακολουθεί η κυβέρνηση, αν έχει χρησιμοποιήσει πέρα τις επισυνδέσεις παράνομο λογισμικό, και ένα το οποίο θα με ενισχύσει περισσότερο από όλα τα άλλα. Εάν υποθέσουμε ότι η αντιπολίτευση έχει δίκιο και ότι η κυβέρνηση χρησιμοποίησε το λογισμικό Predator για να κάνει παρακολουθήσεις, προφανώς αυτό θα το έχει κάνει με κάποιο είδους ανάθεση. Ερώτημα. Αυτοί που προμήθευσαν το Predator ή αυτοί που ανέλαβαν την εργολαβία των παρακολουθήσεων μέσω του Predator, είναι βέβαιο ότι παρακολουθούσαν μόνο τους στόχους ή παρακολουθούσαν ολόκληρη την ελληνική κυβέρνηση? Και όταν δηλαδή, υπάρχει διασφάλιση για τα δεδομένα όλα αυτά, την περισυλλογή δεδομένων... Δηλαδή, αυτό που λέει ο Τσίπρας για παράδειγμα τώρα, ότι κοιτάξτε να δείτε, ότι παρακολουθείται και φλόρος. Ας πούμε ότι προκύπτει ότι πράγματι παρακολουθείται ο αρχηγός ΓΕΦΑ. Ποιος τον παρακολουθούσε και τι ακριβώς αποκόμιζε από αυτή την παρακολούθηση? Δεν είναι ένα τεράστιο θέμα εθνικής ασφάλειας? Το γεγονός ότι δεν υπάρχουν απαντήσεις, λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι εξαιρετικά προβληματικό. Κατά τα άλλα, και επί της αρχής, προφανώς, οποιοδήποτε μπορεί να ζημιώσει το δημόσιο συμφέρον και τη χώρα, φυσικά και θα πρέπει να παρακολουθηθεί. Φυσικά και θα πρέπει να τεκμηριωθεί το αν πράγματι έχει ζημιογόνο δράση. Απλά μένουν ορισμένα πράγματα τα οποία ενδεχομένως να μην μπορούν να απαντηθούν ποτέ. Απλώς υπάρχουν πράγματα που δεν διευκρινίζονται εδώ πέρα. Γιατί και στην υπόθεση της κυρίας Καϊλή, αν τυχόν και το σκάνδαλο με των επισυνδέσεων έσκαγε πιο μπροστά, χωρίς να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία, πάλι τα ίδια ερωτήματα θα τίθενται. Άρα λοιπόν είναι δύσκολη άσκηση. Μπράβο, και εδώ πέρα υπάρχει και ένα ζήτημα. Δηλαδή το ότι δεν ανακοινώνεται, για παράδειγμα, στον ενδιαφερόμενο για ποιο λόγο παρακολουθήθηκε, έτσι. Είναι πρόβλημα. Δηλαδή, παρακολουθούμε εγώ. Με τι? Για ποιο λόγο? Προφανώς πρέπει να το μάθω. Γιατί πρέπει να το μάθω? Διότι πρέπει να γνωρίζω εάν ο λόγος για τον οποίο παρακολουθούμε είναι προσχηματικός. Έτσι. Άρα και μια περιγραφή του λόγου αυτού πιθανώς θα έδινε την απάντηση. Δηλαδή παρακολουθούμε επειδή όντως μπορεί να μιλάω με Τουρκούς, ας πούμε. Ή παρακολουθούμε για κάποιον άλλο λόγο. Πρέπει αυτό κάποια στιγμή να είναι διαφανές. Διότι ή έχω στοιχεία, οπότε δένω τον παρακολουθούμενο και τον πηγαίνω πακέτο στον εισαγγελέα και τελειώνει ιστορία. Ή αλλιώς ο ενδιαφέρον πρέπει να γνωρίζει για ποιο λόγο τον παρακολούθησαν. Εφόσον μάλιστα δεν τεκμηριώθηκε ποτέ κάτι εις βάρος του. Έχει και αυτός δικαίωμα να στραφεί εναντίον του κράτους, εάν ο τρόπος με τον οποίο υπεκλάπησαν οι προσωπικές του επικοινωνίες ήταν, πώς να το πω, παράνομος, υποβολημαίος ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Όταν δεν υπάρχει από κοινού συγκατάθεση, παρανομία. Υπάρχει ζήτημα. Κύριε Χρυστακόπουλε, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας εδώ στο News Hub. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα.